Αναμένει το σφύριγμα από τον Χριστοφόρου. Εθνικός, Άχνας, Πάφος, όλα έτοιμα για την έναρξη. Πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή. Χαμαντή αφήνει για τον Φουρ. Ο Φουρ για τον Τόμετσακ, ο οποίος ανεβαίνει από τα δεξιά. Είναι παγιά στην περιοχή η κεφαλιά που έγινε. Ξανά η άμυνα του Εθνικού με δυσκολία. Τόμετσακ χαμηλά αφήνει ο Χότσκο. Ο Πάνης στο ζούρι, μπάλα στα δίκτυα. Ευνηδιάζεται ο Χριστοδούλου με τον Πάνιτς. Η Πάφος ανοίγει το σκορ στο 31 και βλέπουμε ξανά εδώ τον Τόμετσακ. Ο Χότσκο άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, έκανε το σουτ ο Πάνιτς από πίσω. Μπερδεύτηκε ο Χριστοδούλου γιατί είχε μπροστά του έναν συμπαίκτη, το οποίος έκανε κίνηση και δεν βρήκε την μπάλα, έχω την εντύπωση. Έπεσε κάτω, ευνηδιάστηκε, δεν είχε καλό οπτικό πεδίο. 1-0 η Πάφος, το 31 με Πάνιτς. Αμαντή περνάει για τον Φούρη, σέντρα του Φούρη και φαγιά που έγινε πάνω από τα δοκάρια, από τον Ζάιρο. Άδωνη, πιέζει ο Ζάιρο, πάει να κερδίσει και τα καταφέρνει. Ζάιρο, ευκαιρία για το 0-2, θα επέμβει εκεί ο Χριστοδούλου και θα σώσει τον Εθνικό. Βγάζει ο Ζάιρο για τον Φούρο, Φούρ γυρίζει την μπάλα στην περιοχή και φαγιά του Σεμέδο. Η μπάλα έξω, θέλει να φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή και το αριστερό άκρο της επίθεσης ο Μπαντία. Εδώ το σουτ που γίνεται ο Χριστοδούλου μαζεύει. Ο Μπαντία λογικά θα αλλάξουν 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ζάκπα και Ηλία, εκτελέστηκε το φάουλ. Κεφαλιά του Άδωνη, ο Γκόρου πέσει νέα κεφαλιά, ευκαιρία εδώ ο Ρούτκο θα σώσει από την προσπάθεια που έγινε εκεί του Βοϊτκόφσκι, πρέπει να είναι. Περνάει για τον Τάλης, η σέντα στην περιοχή, περνάει από όλους, η μπάλα έξω. Ζάκπα έχει κοντά τον Γκόρουμπετς, παίρνει πάνω του. Η φάση, η σέντα του Κουντόμπιακ, η κεφαλιά που έγινε έξω από τον Ντούρις, η οποία πλέον παίζει και με 5 στην άμυνα. Εδώ ο Ζάκπα, το γύρισμα, η κεφαλιά που έγινε έξω. Νέα καλή στιγμή με Ντούρις. Η σέντα στην περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω, ευκαιρία για τον Ντούρις. Το σουτ, η κόντρα, επιμένει Βοϊτκόφσκι, ψάχνει χώρο, δοκιμάζει το σουτ, την μπάλα έξω. Στο 90-4 που έχουν ίσως μια τελευταία προσπάθεια. Το γέμισμα, Ζάκπα, κεφαλιά που έγινε, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον Κβίτα. Και τέλος της αναμέτρησης.